Η μεικτή K14 του Ηρακλείου, θέλοντας να ακολουθήσει τον επιτυχημένο δρόμο της μεικτής K16, φιλοξένησε σήμερα στο γήπεδο του Αλμυρού την μεικτή Μεσσηνίας. Έχοντας κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα Κρήτης και παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στον όμιλο, το συγκρότημα του Βασίλη Κασαπάκη ήθελε να επιβεβαιώσει την δυναμική του σε ένα παιχνίδι που έγινε μπροστά στο φύλαθλο κοινό του Ηρακλείου που έδωσε βροντερό παρόν. Το Ηράκλειο προηγήθηκε μόλις το 6ο λεπτό με τον Στέλιο Μπουλούκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση απευθείας φάουλ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο goalkeeper. Στην συνέχεια, ο δυνατός άνεμος δεν επέτρεψε να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο με την Μεσσηνία να έχει μια διπλή ευκαιρία στο 27. Με τον Κάβαλο να αποκρούει αρχικά στην προσπάθεια του Δημητρίου, ενώ ο Χρυσοβέργης έστειλε out την μπάλα. Λίγες ήταν οι καλές στιγμές και στην επανάληψη, με τον πλαίτη στο 48 να μην μπορεί να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, ενώ ο τερματοφύλακας του Ηρακλείου Γιάννης Κάβαλος ήταν παρόν όποτε χρειάστηκε. Με συγκέντρωση και σωστή διαχείριση, η μεικτή K14 της ΕΠΣΗ κράτησε το 1-0 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στις 8 καλύτερες μεικτές της Ελλάδας, με το Ηράκλειο να έχει διπλή εκπροσώπηση πλέον στην προημιτελική φάση. Επόμενος αντίπαλος για το συγκρότημα K14 είναι η μεικτή Βιωτίας, με την ομάδα του Ηρακλείου να ταξιδεύει στην Λιβαδιά για αυτό το παιχνίδι, με την ημερομηνία να ορίζεται το επόμενο διάστημα. Νομίζαμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Και οι οικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου ούτε τη μια ομάδα ούτε την άλλη να παίξει ποδόσφαιρο. Εμείς ευτυχήσαμε να βάλουμε νωρίς ένα γκολ με απευθείας φάουλ. Και από εκεί μετά κάναμε μια διαχείριση και κρατήσαμε το σκορ. Προσπαθήσαμε ένα διαστήματα να παίξουμε, αλλά ξαναλέω και οι οικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά που δείξανε για ακόμα ένα παιχνίδι μεγάλη οριμότητα και καταφέραν και παίξαν υπό τέτοιες συνθήκες. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη ομάδα και μια δυνατή ένωση. Ήρθαμε διαβάζοντας λίγο το παιχνίδι της μεικτής Ηρακλείου. Βέβαια, αρνητικός παράγοντας ήταν ο δυνατός αέρας σήμερα και για τις δύο ομάδες.